Όπως λέει και το Bloomberg, είναι τριπλό το χτύπημα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, της αυτοκρατορίας του Elon Musk. Είναι η αποτυχημένη εκτόξευση του πυράβλου Starship της SpaceX, που όπως είπες και εσύ πριν, ο Elon Musk παρόλα αυτά επένεσε το προσωπικό της εταιρείας και είπε ότι αυτή η καταστροφή θα αποτελέσει μια αφορμή για συλλογή δεδομένων και είναι και μια στάση του Elon Musk που δεν την έχουμε δει απέναντι στους εργαζομένους του μέχρι τώρα. Δίκιο έχει. Επίσης, το άλλο γεγονός είναι ότι η μετοχή της Tesla υποχώρησε χθες 10% και ήταν και βαρύδι γενικά στην συνεδρίαση της Wall Street, η οποία παρέσυρε και τους δείκτες, και ειδικά το δείκτη τεχνολογίας που κλείσανε σε αρνητικό πρόσημο. Και το τρίτο αρνητικό σημείο είναι ότι εκατοντάδες χρήστες του Twitter εμφανίζονται απρόθυμοι να πληρώσουν τη συνδρομή των 8 δολαρίων για να έχουν, να κρατήσουν το μπλε σήμα της πλατφόρμας. Οπότε αυτά τα τρία γεγονότα και ειδικότερα η πτώση της μετοχής της Tesla αφαίρεσαν από την περιουσία του Elon Musk ένα ποσό περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση, μιλάμε για χθες, για τη χθεσινή ημέρα, στην περιουσία του με βάση το δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Θα θυμίσουμε ότι η περιουσία του είναι στα 163,9 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τη λίστα του Forbes. Οπότε το γεγονός ότι έχασε 13 δισεκατομμύρια δολάρια δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Ξέρεις, Έφη, πόσο χρήσιμη είναι αυτή η σύγκριση, γιατί είναι τόσο μακρινά όλα αυτά τα μεγέθη, οπότε 13 δισεκατομμύρια για μας είναι ένα αμύθιτο ποσό και είναι ένα από μόνο του, δηλαδή είναι ατελείωτο το ποσό. Ωστόσο, για τη ζωή των δισεκατομμυριούχων είναι κέρδη που χάνονται και πολλαπλασιάζονται με μια άλλη συνεδρίαση. Ακριβώς έτσι είναι. Μέσα σε μια ημέρα έχασε 13 δισεκατομμύρια περίπου, 12,6 συγκεκριμένα δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, η μετοχή της Tesla είχε ενισχυθεί από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα, παρουσίαζε άνοδο. Και μάλιστα υπήρξε τώρα σήμερα το πρωί και μια είδηση στο Reuters που είδα ότι η Tesla, έχουμε πει ότι έχει μειώσει επανειλημμένως τις τιμές των αυτοκινήτων της. Σήμερα λοιπόν έγραφε το Reuters ότι τις ανεβάζει τώρα στην αμερικανική αγορά.